Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο και η συντροφιά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απόψε. Θέλω να παρουσιάσω αμέσως τους εκλεκτικούς καλεσμένους μου απόψε. Ο γνωστός εκδότης και σήμερα ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κίρτσος. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Ευχαριστώ. Κοντά μας επίσης απόψε είναι ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, γνωστός ποινικολόγος. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Δημήτρης Φίλης, ο γνωστός δικηγόρος επικεφαλής της κίνησης πολιτών κοινωνία τώρα. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας. Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών της Πρώτης Αθηνών, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παντελής Καμάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επίσης δικηγόρος. Καλώς ήρθατε, κύριε Καμά. Χαίρομαι πολύ, διότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή μου. Είναι η κυρία Δέσποινα Σπανού, είναι υπεύθυνη γραφείου τύπου της Λαϊκής Ενότητας. Καλώς ήρθατε, κυρία Σπανού. Να είστε καλά, είστε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σπύρος Σουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης της Κυριακάτης Κοντανιού. Σπύρο, καλησπέρα. Κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, εμένα. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν με συλληπιτήρια, διότι χάθηκε ένας συνάδελφος κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Αναφέρομαι στον κύριο Μπασιάκο. Στον Ευάγγελο Μπασιάκο, ναι. Όπου δεν αναφέρεται γενικότερα κάτι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Αντιπαράθεση, καλά είναι να κάνουμε. Και αντιπολίτευση, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, συμπάσχουμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως στην οικογένεια του συναδέλφου, ο οποίος έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο και δυστυχώς χάθηκε ξαφνικά. Ξαφνικά, όπως πληροφορηθήκαμε όλοι. Σε ηλικία μόλις 63 ετών. Οπότε ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί δεν άκουσα να αναφερθεί κάτι στον τραπέζι. Ναι, σωστά κάνατε. Καλό ήταν να το πούμε και αυτό. Και δύο μεγάλοι ζωγράφοι. Έχετε δίκιο. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Ο Δημήτρης Ομιταράς και ο Γιάννης Οκουνέλης. Έχετε δίκιο, κύριε Σπανού. Όχι απλά δύο σημαντικοί. Έχουν γράψει την ιστορία. Τεράστιοι ζωγράφοι για την Ελλάδα μας. Μας έχουν διαφημίσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε συλληπιτήρια γενικότερα. Δεν είναι ωραίο να έχουμε χαμούς. Αλλά πάμε τώρα και στα δικά μας. Να το πάω και σε πιο ευχάριστο κλίμα από αυτό. Καλή επιτυχία. Γιατί ό,τι πιάσει στα χέρια του Νίκος Χατζηνικολάου μαζί με τον Ανδρέα τον Κουρί, σίγουρα επιτυχία θα έχει. Για να φέρουμε για την νέα εφημερίδα. Για τις ειδήσεις, ναι. Για δείξτε λίγο πάλι το πρώτο σέλιδο, μια και το λέει ο Μάριος ο Γεωργιάδης πάλι. Καλά κάνει και το θυμίζει. Δείξτε λίγο τις ειδήσεις πάλι στη θέση μου. Το πρώτο σέλιδο των ειδήσεων της εφημερίδας. Μπράβο. Ναι, ναι, κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε. Επειδή είναι και για τους δύο, ιδιαίτερα με τον Ανδρέα, έχουμε και μια έτσι καλή επικοινωνία και φιλία. Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Και σίγουρα και με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο και έγκριτος δημοσιογράφος και έχω περιόριστη εκτίμηση. Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και μια μιλήσαμε για σεξουαλικά υπονοούμενα εδώ στο τραπέζι. Το κάνουμε ακόμη πιο χαλαρό και ευχάριστο. Για την προσφορά, λες, των ειδήσεων που έχει το βιβλίο του Φρόιντ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Ο ελληνικός λαός βιώνει. Άγριο σεξ. Άγριο σεξ. Ο ελληνικός λαός βιώνει άγριο σεξ. Και καλό είναι να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί από Δευτέρα, αν και εφόσον όπως ακούγονται οι πληροφορίες, δεν ξέρω αν θα κλείσει η αξιολόγηση ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι το πιστεύουμε και εμείς και οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έχουν συμφωνήσει όλα. Τόσο τη μείωση του φορολογίτου, όσο την αύξηση των συλλογικών, των ομαδικών απολύσεων, όσο την μείωση των συντάξεων. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πάει παρακάτω, δεν μπορεί να αντέξει άλλα. Και πολλοί λέμε ότι θα μειωθεί ο έμφυα, θα μειωθεί το 23%, θα γίνει 13% όσον αφορά τα τρόφιμα. Αλλά με τόσους φόρους που έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον έμφυα τον πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, σε διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που θα μειωθεί αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε κιόλας και στον λεγόμενο Μποναμά, όπως τον λέμε εμείς, που εδόθη πριν από ένα μήνα περίπου σε χαμηλούς συνταξιούχους. Σημαντικό είναι να πούμε όμως ότι δεν υπήρχαν εξοδηματικά κριτήρια. Για τους άνεργους δεν υπήρχε καμία πρόνοια. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πεινάει ακόμη και δεν δόθηκε κάτι. Δόθηκε σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, χωρίς, και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι χαμηλούς συνταξιούχοι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν τη λεγόμενη part-time εργασία, κατά την οποία πληρώνονται με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Και σε κάποιους ανέργους ισχύει γι' αυτό. Και 300 ευρώ. Αναφέρθηκα στους ανέργους ότι δεν υπήρξε καμία μέρημνα για τους ανέργους. Φτάναν τα λεφτά. Μιλήσατε για λουκέτα. Ο αριθμός των λουκέτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό ενάρξεων εταιριών. Η Ελλάδα δεν προχωράει σωστά έτσι. Και έχουμε μια κυβέρνηση Βαβέλ. Εγώ την ονομάζω έτσι.
Από τη μία λέμε ούτε ένα ευρώ μέτρο ότι δεν θα περάσουν, δεν θα ψηφιστεί από εδώ και πέρα. Και από την άλλη υπάρχουν κυβερνητικά σταλέχη τα οποία λένε να τα ψηφίσουμε όλα μέχρι το 2019 ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αν πιστεύουν ότι έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά και με αντιπαράθεση εντυπώσεων στη Βουλή από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη και από την πλευρά του κ. Τσίπρα, με το να καταλήγει μία συζήτηση σοβαρή, γιατί η ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σοβαρή ερώτηση, να καταλήγουμε ότι εσύ πήγες στη Γαλλία και έμεινες στο τάδε σημείο και εσύ πήγες στο Βερολίνο και έμεινες στο άλλο και εγώ έμεινα σε ξενοδοχείο ενώ εσύ σε παλάτι, αυτές δεν είναι συζητήσεις που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί ξεφεύγουν από την ουσία. Είναι για να κάνουμε νούμερα, είναι για να βγούμε στην τηλεόραση, είναι για να διαφημίσουμε το πρόσωπό μας, να μην κάνουμε αντιπολίτευση ουσιαστική, να γίνει στήρα αντιπολίτευση. Και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός αυτό που βλέπει είναι μείωση στο μισθό του και αύξηση στην πείνα του. Αυτά δεν ωφελούν κανέναν. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική, ποια θα είναι η πολιτική που θα προχωρήσουμε μπροστά και θα αλλάξουμε τα δεδομένα, πώς θα μπορέσει να έρθει η όποια ποσοτική χαλάρωση, πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια. Γιατί όσο φεύγουμε, βγήκε καινούργια δημοσκόπηση τώρα. Θα τη δείξουμε σε λίγο. Θα τη δείξουμε σε λίγο. Αν δεν θέλετε να συζητήσουμε για τη δημοσκόπηση, θα τη δείξουμε μετά το δεύτερο γύρο. Μετά στο δεύτερο γύρο, να μην αναφερθώ αυτή τη στιγμή, να αναφερθώ μετά. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή θα φύγει ο κύριος Τσίπρας και θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης. Και τι θα γίνει, θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν πιστεύουμε σε μονοκομματικές κυβερνήσεις και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει τίποτα οποιοδήποτε μόνος του. Γιατί βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι μπορώ με τους ΑΝΕΛ μόνος μου, αλλά όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, όπως παράδειγμα με το επίδομα που έδωσε στους χαμηλούς συνταξιούχους, ζήτησε τη βοήθεια από όλα τα κόμματα. Να ψηφίσουμε όλοι για αυτό το επίδομα. Τώρα που θα φέρει τα νέα μέτρα, πιστεύουμε ότι θα ζητήσει τουλάχιστον 180 ψήφους για να προχωρήσει μπροστά. Ακούμε και για δημοψηφίσματα. Άρα τελικά να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Μπορεί μόνη της, μπορεί μόνο με τους ΑΝΕΛ. Ή τελικά θέλει τη βοήθεια όλων των άλλων κομμάτων για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, σας ακούμε. Ακούσαμε και από τον κύριο Κίρτσο και από τον κύριο Χιριδάρη ότι υπήρχε σύγχυση μεταξύ των δύο πρώτων ερωτημάτων και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή να λες τα μέτρα δεν τα θέλει κανείς. Οπότε, ναι, στο 55% περίπου που απαντάει ο ελληνικός λαός ότι προκειμένου να μην ψηφίσουμε νέα μέτρα, να βγούμε από το ευρώ και να πάμε σε εθνικό νόμισμα, που κατ' εμάς θα ήταν μια καταστροφή, γιατί το ανέλησε σωστά και ο κύριος Κίτσος ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ και το ΑΕΠ μας, αλλά θα έχουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ μας, αλλά θα έχουμε πολύ μεγάλη υποτίμηση και πολύ ακριβότερα προϊόντα. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα πακέτο μακαρόνια να πας να το αγοράσεις 2 και 3 ευρώ. Τι θα γίνει? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε παραγωγή, πολύ απλά θα υπάρχει υποτίμηση της δραχμής ή εισαγωγές. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί αν μπορούσαμε θα γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, τώρα μην πλατιάσουμε. Τρομοκρατούμε και περισσότερο τον κόσμο. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο. Μην δίνουμε και ελπίδα στον κόσμο ότι άμα πάρουμε στη δραχμή θα είναι εύκολα τα πράγματα. Χειρότερα θα είναι και πολύ πιο δύσκολα. Απλώ κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμο όταν απαντά σε δημοσκοπήσει δεν κάνει ανάλυση. Όχι, όχι. Εμεί είμαστε εδώ για να κάνουμε τι αναλύσει. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω, κατακρίνουμε τους ανθρώπους λίγο άδικα. Το κόσμος έχει ζήσει. Όχι, δεν κρίνουμε τους ανθρώπους άδικα. Οι άνθρωποι, αυτό που ήθελα να καταλήξω τώρα, είναι κατασταλαγμένοι. Γιατί λένε, μπορεί να είναι σε σύγχυση τα πρώτα δύο ερωτήματα, αλλά το 50% περίπου λέει ότι δεν υπάρχει ούτε κατάλληλος πρωθυπουργός, ούτε κατάλληλη κυβέρνηση. Τι μας λέει ο κόσμος δηλαδή αυτή τη στιγμή? Δεν θέλουμε άλλο αυτούς που μας έφτασαν εδώ. Και ποιοι είναι αυτοί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους κάνει αυτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχαν ερωτήματα για το αν θα έχουμε εκλογές, υπήρχαν ερωτήματα για το εθνικό νόμισμα, υπήρχαν ερωτήματα για το ευρώ. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα. Για την οικουμενική που μέχρι τώρα σκοράρει 7 στα 10, δηλαδή το 70% του ελληνικού λαού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έλεγε ότι θέλουμε οικουμενική. Αυτό γιατί έχει φύγει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Εμείς, σαν Ένωση Κεντρών, βλέπουμε και πάντα μας έχουν χαμηλά τον τελευταίο καιρό, όπως μας είχαν και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Στο 2% μας είχαν και μπήκαμε μέσα στη Βουλή. Ναι.
Μάλιστα. Αυτό που έχουμε να πούμε, γιατί πέσανε έξω και στις δημοσκοπήσεις, πέσανε έξω και στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015 που είχαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και τελικά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Ολοκληρώνω με μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί έχουμε 5 λεπτά μόνο να μιλήσουν και να πούμε. Βεβαίως δεν θέλω να καταχρηστώ σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, ναι. Και είδαμε ότι έπεσε έξω. Και στο δημοψήφισμα είδαμε ότι έπεσε έξω και στις εκλογές. Βλέπουμε πάρα πολλές κακές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων. Εμείς θα μιλήσουμε την ώρα των εκλογών, την ημέρα των εκλογών. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος και θα δείτε το ποσοστό που θα πάρει ένωση κεντρών. Και επίσης έχει κάνει για μια πρόταση ο πρόεδρος κ. Λεβέντης. Ναι, ναι. Να υπάρξει μια σύσταση ανεξάρτητης αρχής, ναι, όπου θα παίρνει όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και θα κρίνει κατά πόσο αυτά που βγαίνουν. Αυτό είναι σωστό. Πολύ σωστό. Είναι πραγματικά και όχι. Έχετε πολύ δίκιο για σε αυτό. Να ευνοούμε αυτούς που πληρώνουν τη δημοσκόπηση. Και να δούμε αν το ποσοστό μας θα είναι στο 2 ή στο 3% ή θα είναι πολύ υψηλότερα, γιατί ειδικές μας ενδείξεις λένε ότι είναι πάνω από 4 με 5% αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σήμερα τον κύριο Κίρτσο, τον κύριο Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χιρδάρη. Τον κύριο Φίλη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Καμά, την κυρία Σπανού, να είστε καλά, και τον κύριο Σουρουμελίδη φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.